Κλασικότατο ερώτημα, 2.34, μικροοικονομίας. Υποθέστε ότι η αγορά ενός κανονικού αγαθού βρίσκεται σε ισορροπία. Δηλαδή, ε, έχει διαμορφωθεί στη συγκεκριμένη αγορά η τιμούλα εκείνη, στην οποία τιμούλα δύο πράγματα είναι ίσα, ποια είναι αυτά, QD, ίσον QS. Ζητούμενη ποσότητα, ίση με προσφερόμενη ποσότητα. Λοιπόν, κάτι όμως συμβαίνει, κάτι αλλάζει στην αγορά του συγκεκριμένου αγαθού. Έχουμε μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών. Και θέλουμε να δούμε αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή, αυτή η συγκεκριμένη αύξηση του εισόδηματο των καταναλωτών, τι αποτέλεσμα θα έχει όσον αφορά την τιμή ισορροπία και την ποσότητα ισορροπία. Λοιπόν, αυτό που θέλει προσοχή εδώ πέρα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κανονικό αγαθό. Και γιατί μα ενδιαφέρει αυτό, Γιατί έχουμε άλλη κατάσταση όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών και το υποεξέταση αγαθό είναι κανονικό και άλλη κατάσταση όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών και το υποεξέταση αγαθό είναι κατώτερο. Λοιπόν, ωραία, οπότε για να το ξεδιαλύνουμε θα πάμε να ζωγραφίσουμε την α, αγορά και την ισορροπία ενός κανονικού αγαθού ε, και αντίστοιχα την αγορά και την ισορροπία ενός κατώτερου αγαθού ε, το βιβλίο μας λέει ότι τα κανονικά ε, αγαθά ε, είναι ουσιαστικά τα πιο επιθυμητά αγαθά ή να το πούμε διαφορετικά κατώτερο αγαθό είναι αυτό που θεωρείται λιγότερο, από, λιγότερο επιθυμητό από ένα πιο ε, ακριβό εναλλακτικό του. Δηλαδή κανονικό αγαθό είναι ένα αγαθό το οποίο έχει μια καλή ποιότητα κατώτερο αγαθό είναι ένα αγαθό το οποίο δεν έχει καλή ποιότητα και σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικέ πολύ πολύ καλύτερε. Λοιπόν, α κρατήσουμε αυτή την πρώτη σκέψη σε μια πρώτη φάση σχετικά με το σπάσιμο των κατώτερων και των κανονικών αγαθών. Λοιπόν, οπότε εδώ έχουμε ένα κανονικό αγαθό και αυτή είναι η demand του συγκεκριμένου αγαθού και αυτή είναι η supply. Οπότε έχουμε ένα κανονικό αγαθό. Κανονικό αγαθό. Και λέμε για τα κανονικά, κανονικά, κανονικά αγαθά, όταν αυξάνεται εισόδημα καταναλωτών τότε, τότε, τότε αυξάνεται ζήτηση κανονικών αγαθών. Θα αγοράσω περισσότερα κανονικά αγαθά όταν νιώθω περισσότερο μέσα πλούσιος ενώ όταν πέφτει το εισόδημα των καταναλωτών Μάλλον, μάλλον, μάλλον δυσκολεύουν τα πράγματα. Μάλλον, μάλλον το γυρνάω προ τα κατώτερα. Οπότε αναμένεται μια πτώση ζήτηση κανονικών αγαθών. Παιδιά, ξεκάθαρα. Άρα, έχω. Α κρατήσουμε το πρώτο κομμάτι μα απασχολεί. Η αύξηση του εισοδήματο των καταναλωτών. Έχω αύξηση του εισοδήματο των καταναλωτών. Τι θα γίνει εδώ πέρα, παιδιά. Θα έχουμε μια μετατόπιση της demand προς τα πάνω και δεξιά. Όταν αυξάνεται το εισόδημα του καταναλωτών και το επίξέταση αγαθό είναι κανονικό, τότε έχω μία αύξηση ε, της ζήτησης του αγαθού. Άρα, αρχικό σημείο σορροπίας, τελικό σημείο και πάω και βρίσκω αρχική τιμή ισορροπίας, αρχική ποσότητα ισορροπίας, πεδίο τελική τιμή ισορροπία, τελική ποσότητα ισορροπία. Οπότε σε μια τέτοια συνθήκη αυξάνεται η τιμή ισορροπία και αυξάνεται και η ποσότητα ισορροπία. Οπότε όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών και το υποεξέταση αγαθό είναι κανονικό. Γιατί, Γιατί παιδιά, όταν έχω κατώτερο αγαθό, αλλάζει. Μπορούμε να το καταλάβουμε η όλη ιστορία. Demand, supply, προσέξτε εδώ πέρα, έχουμε στην κάτω συνθήκη ένα κατώτερο αγαθό και εδώ πέρα οι μεταβολές του εισοδήματος αυξάνονται το εισόδημα των κατανοητών, θα οδηγήσουν σε μια μεταβολή της ζήτησης του συγκεκριμένου κατώτερου αγαθού προς την ανάποδη κατεύθυνση, όταν νιώθω πιο πλούσιος αγοράζω λιγότερα κατώτερα αγαθά, πέφτει η ζήτηση των κατωτέρων αγαθών και μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν μειώνεται το εισόδημα καταναλωτών στην ουσία αναγκάζομαι κατά κάποιο τρόπο να αγοράζω περισσότερα κατώτερα αγαθά αλλά αυξάνεται η ζήτηση των κατωτέρων αγαθών. Εδώ μας απασχολεί το ζήτημα της αύξησης οδημάτων των καταναλωτών οπότε αν είχαμε ένα κατώτερο αγαθό και αυξανόταν το εισόδημα των καταναλωτών η demand θα πηγαίνει προς τα κάτω και αριστερά, θα έχουμε μια μείωση τη ζήτηση και ουσιαστικά θα βλέπαμε μια, μια πτώση και τη τιμή και τις ποσότητες της Ευρωπαϊκής. Λοιπόν, ωραία, οπότε όλα αυτά να τα έχουμε κατά νου και λέμε εδώ πέρα, αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών, έχουμε ένα κανονικό αγαθό, οπότε σε αυτήν εδώ την συνθήκη πάμε σε μια αύξηση της ζήτησης, η demand μετατοπίζεται προς τα δεξιά, και είδαμε ότι στο καινούριο σημείο ισορροπίας θα έχω μεγαλύτερη και τιμή ισορροπίας και ποσότητα ισορροπίας. Άρα, σωστή, σωστή απαντησούλα είναι η D. Η τιμή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού θα αυξηθούν όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών και έχουμε να κάνουμε με ένα κανονικό αγαθό, οπότε μπαίνουμε σε μια κατάσταση αύξηση της ζήτησης, μετατόπισης demand προς τα πάνω και δεξιά, κάτω πάνω μάλλον αυτό εδώ το πάνω, πάνω αριστερά σχηματάκι, σημείο α, αρχικό σημείο ισορροπίας, π1, q1, τελικό σημείο ισορροπίας, π2, q2, άρα αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. Άρα, ερώτημα, τελικών να παιδιά που έχει να κάνει με τις μεταβολές της τιμή και της ποσότητας ισορροπίας, στην περίπτωση εκεί, στην περίπτωση εκείνη που έχουμε μια συγκεκριμένη μεταβολή του εισοδήματο των καταναλωτών και έχουμε να κάνουμε ένα κανονικό αγαθό. Σωστή απάντησούλα, παιδιά, η απάντηση D.